Καλησπέρα παιδιά, από την Cruise Cars, τι σας παρουσιάζουμε σήμερα, τι καλό φέραμε σήμερα. Κοιτάξτε εδώ, GLC Coupé του 2020, σχεδόν καινούριο με 20.000 χιλιόμετρα, 400 κουπέ. Το 400 τι πάει να πει, 3.000 κυβικά πετρέλαιο, 330 άλογα. Μιλάμε για μια ομορφιά, μιλάμε για το GLC, το facelift πλέον, το οποίο η πρώτη γενιά βγήκε του 15 και το facelift βγήκε του 19. Με τα αστέρια μπροστά, το grill. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο με πολύ ωραία ροπή, 700 νιούτων ροπή να φανταστείτε έχει, και έκανα ταξίδι καταπληκτικό, εννιατάχυτο σασμάν, όλες τις ανέσεις μέσα, οροφή, φοβερό απλά. Κοιτάξτε το εδώ. Πάμε να το δούμε και από μέσα. Έχουμε οθόνη η οποία πλέον στο καινούριο είναι touch. Δηλαδή μπορούμε να ρυθμίσουμε τα πάντα και με το χέρι και όμως από εδώ από κάτω από το tap. Βάζουμε μία μπρος. Αυτόματο σασμάν, το οποίο στην Mercedes είναι από το τιμόνι, αλλάζει τις ταχύτητες. Βάζει δηλαδή το D. Θερμενόμενα καθίσματα, δερμάτινα, με αλκαντάρα. 9 ταχύτητες οι οποίες αλλάζουν και από εδώ. Νέο εργονομικό τιμόνι. Όλα ψηφιακά πλέον, δεν έχει αναλογικά τίποτα, είναι και το καντράν και τα χιλιόμετρα και όλα είναι ψηφιακά. Κοιτάξτε εδώ, το αλλάζουμε όλα. Μια πολύ ωραία φάση που έχει είναι το comfort, το ambiente light, το οποίο όχι μόνο το αλλάζει στο χρώμα, αλλά μπορεί να παίζει και σε πολλά χρώματα ταυτόχρονα, να έχει δηλαδή σαν ένα πρόγραμμα το οποίο το ρυθμίζει εδώ και αλλάζει στην ώρα αυτό μόνο του το χρώμα. Και το βράδυ είναι εκπληκτικό δηλαδή, πάρα πολύ ωραίο. Πίσω πολύ μεγάλη χώρη, αυτόματο παπαγκάζ, εννοείται. Τεράστιος χώρος, εντάξει είναι το κουπέ, δεν είναι τόσο μεγάλος ο χώρος όπως το GLC το απλό, αλλά πάλι επαρκεί εντελώς για αυτά που χρειάζεται στην καθημερινότητα και για ταξίδι, έτσι. Κάμερα οπισθοπορίας, την οποία στη Mercedes την έχει εδώ μέσα, οπότε σηκώνεται λίγο το αστέρι όταν κάνει την όπισθεν και καμιά φορά φαίνεται σαν να χάλασε κάτι, αλλά όχι, είναι η κάμερα οπισθοπορίας. Να και ο κινητήρας λοιπόν, V6, 6 κυλίνδροι, B-turbo, όπως είπαμε 700 νιούτον ροπή, το αμάξι ζυγίζει 1930 κιλά, οπότε είναι, λόγω και της τετρακίνησης είναι αρκετά βαρύ. Αλλά η απόδοσή του είναι απίστευτη, δηλαδή η ροπή που έχει, τι να σας πω παιδιά, δεν περιγράφεται. Λοιπόν, το κλείνουμε, το αμάξι πάει για παράδοση. Ευχαριστούμε που είδατε άλλο ένα επεισόδιο Cruise Cars και τα λέμε στο επόμενο, το οποίο σας έχω κάτι πάρα πολύ δυνατό. Ίσως το πιο δυνατό αμάξι που φέραμε.